Τα είδατε τα χάλια μου. Εσύ ελεύθερο, τι τρώγεστε, με κοιτάτε, καρκαλιέστε, έχετε γελάσει όλοι πολύ. Θέλω να πεις πώς πήρες την απόφαση, τη στιγμή που την πήρες. Εγώ δεν το πιστεύω ακόμη και τώρα. Έχεις πολύ καλά, εγώ το πιστεύω. Εγώ αν δεν ακούω τα ουρλιαχτά μου, θα νόμιζα ότι δεν είμαι εγώ. Εμένα μου το λέγανε και το αποκλείεται, δεν είναι η Ελένη. Γι' αυτό λέω ποτέ μεγάλη κουβέντα μιλάς. Εγώ όλα αυτά δεν θέλω να τα ακούω. Έχω φόβο με το ύψος, δεν πάω άκρη άκρη όταν είμαι ψηλά σε πολυκατοικία, στο παράθυρο. Αν είναι ειδικά και το. Πώς το λένε. Χαμηλό. Αν είναι χαμηλό, με τίποτα. Δεν βγαίνω καν έξω στο. Με τίποτα. Εδώ που δεν έχει ούτε χαμηλό, θα σου πω κάτι. Όλα αυτά που δεν κάνω ποτέ έχουν έναν άνθρωπο. Που ξεμυαλίζει τα παιδιά μου, πάμε να κάνουμε αυτό, πάμε να κάνουμε εκείνο, πάμε να κάνουμε τ' άλλο. Εδώ πια την πρώτη μέρα πήγε μόνος του. Τη δεύτερη λέει Λάουρα, θέλω να το κάνω. Την τρίτη λέει Βαλέρη, θέλω να το κάνω. Αλλά μαμά, εσύ δεν το κάνεις πρώτη. Γιατί παιδάκι μου, είσαι σίγουρο ότι θες. Άστο λίγο να το σκεφτείς. Όχι, μου λέει, γιατί το κάνει η Λάουρα και μου αρέσει, το κάνω όλοι, θέλω κι εγώ. Αλλά μου λέει, εσύ δεν το κάνεις πρώτη. Ναι, αλλά δεν μου είπανε. Γιατί και εγώ φανταζόμουν, γιατί λέω πώς έγινε, λέω στη Λάουρα, πώς παιδάκι μου, λέει, είναι εκπαιδευτή. Πάλι δεν το πιστεύω και γελάω. Λέω, υπάρχει εκπαιδευτής, ναι, μου λέει, μαζί πετάμε. Α, λέω κι εγώ, εντάξει, θα με κρατάει. Δεν βαριέσαι, θα κλείσω τα μάτια μου λίγο στην αρχή. Μετά λέω, αφού δεν φοβάμαι τα αεροπλάνα, θα φοβάμαι. Δεν μου είπε όμως κανείς αυτό που φοβάμαι να το κάνω, ότι σε δένουνε και μετά σου λένε. Τον βλέπεις τον κρεμό. Ναι. Μόλις σου πω τρέχα, τρέχα. Μα τους ακούσετε στο βίντεο μου λένε ραν, ραν. Τι ραν, ρε. Εκεί να ραν. Δεν έχει ραν. Αλλά τι να κάνεις που σε παίρνει από πίσω και σε πάει. Ραν, ναι, θέλω, δεν θέλω. Ραν, Ελένη, ραν. Εντάξει, παιδιά, ραν στον κρεμό. Εγώ τα θα όλα. Σας παρακαλώ. Μία φορά ακόμα να το δούμε με τον ήχο. Ναι. Με τον ήχο, ρε παιδιά. Και αυτό το ήχο. Full screen. Full screen. Ναι. Κοίτα, κοίτα τα πόδια μου. Δεν έχω σου πέρα και τα πόδια. Τέλειο. Έλα, πώς ήταν μετά όμως. Μετά όταν είσαι ψηλά είναι υπέροχα. Δεν νιώθεις εγώ. Όχι, γιατί πάει πολύ ήσυχα. Πολύ γλυκά με τον αέρα. Εδώ μεταξύ μας λένε κάθε μέρα ότι πρέπει να έχει το κατάλληλο αεράκι. Αν δεν έχει, δεν πετάς. Και λέω ρε, καλά, και πάμε να πετάξουμε. Και σταματάει το αεράκι. Τι θα πέσω κάτω. Δεν θα πέσεις κάτω, βρε. Και δεν μου είχαν πει και τα ράνε. Τα ράνε στον κρεμό δεν τα ήξερα. Εκεί είναι. Θα το ξανάκανες. Όχι, την έχω την εμπειρία, φτάνει. Πόσες φορές να προκαλέσω το τύχημα. Το έκανα, μπράβο μου. Είναι αυτό που σας λέω. Όσες φορές έχω πει αυτό εγώ, ποτέ. Όλα τα έχω κάνει. Ποτέ μιλες ποτέ. Όλα αυτά που έχω πει. Επειδή ακριβώς δεν τα κάνεις, γιατί λέω, σκεφτόμουν μετά. Αν το είχα δει να το σε story της Ελεονόρας Μελέτη, σιγά μου έκανε εντύπωση. Αν το είχα δει στον Αλεξάνδρο, σιγά μου. Δεν σου έκανε εντύπωση ότι ανέβασα story που δεν ξέρω να ανεβάζω story. Το πρωτίστω. Ούτε ξέρω ακόμα να το ξανακάνω. Η κόρη μου το έκανε. Λέω, Λάουρα, παιδί μου, βοήθησε τη μανούλα να κάνει δύο πράγματα καινούργια τη νέα χρονιά. Και story και να πετάξει. Χίλια μπράβο. Χίλια μπράβο. Ήταν ωραία πάντως να βλέπεις από ψηλά και επειδή ήταν και όταν. Κατεβήκαμε, ήταν πολύ ωραία, δηλαδή πέσαμε πολύ όμορφα. Δεν πέσαμε τύπου να πέσουμε, να μας έρθουν τα πράγματα στο κεφάλι, να. Τίποτα, πολύ στρωτά. Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν θα ήθελα να το ξανακάνω. Και σημειολογικό για τη νέα χρονιά, ότι φεύγεις και πετάς. Φεύγεις και πετάς. Πετάω συνέχεια εγώ. Πετάω συνεχώς. Λοιπόν. Ωραία, πάμε τότε σε διαφημιστικά μηνυματάκια αμέσως τώρα να γυρίσουμε. Με. Ναι. Η Κάλια, με συγχωρείτε. Το έκανε πριν φύγει, φαντάζομαι. Έτσι, δεν πιστεύω ότι γίνεται να κάνει. Τρέχαμε εδώ πέρα να κάνει βίντεο. Σήμερα το πρωί. Κατάλαβα. Μετά τις διαφημίσεις.